Τελευταία στοιχεία για τις καταμετρημένες ψήφους, αλλά και το κλίμα που επικρατεί. Κυριάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα από την κατεχόμενη Λευκοσία. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα καταδεικνύουν ότι, ότι θα έχουμε και δεύτερο γύρο εκλογών την ερχόμενη Κυριακή. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να δείχνουν πως αυτοί που θα περάσουν στο δεύτερο γύρο είναι η Εσσίν Τατάρ και Μουσταφά Ακιντζή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδει το TRT, το κρατικό, όπως και τα περισσότερα κανάλια εδώ τα τουρκοκυπριακά, δίνουν με καταμέτρηση των ψήφων στο 41% επί του συνόλου των ψήφων. Έχουμε τον Τατάρ να προηγείται με 32,93% και να ακολουθεί ο κύριος Ακιντζή με 29,11%. Τρίτος είναι ο κύριος Ενχιουρμάν με 21,46% και ακολουθεί πολύ πιο πίσω ο Ζερσάι με 5,75%. Ναι. Τώρα, προκαλούν και μια σύγχυση κάποια συγκεκριμένα κανάλια, όπως για παράδειγμα τον Γκέντς, τα οποία δίνουν ποσοστά με βάση τον αριθμό των καλπών που έχουν καταμετρηθεί και όχι των ψήφων, και με βάση τα στοιχεία που έχουν πάρει δίνουν προβάδισμα στον Ακιντζή 2 μονάδες έναντι του Τατάρ. Μάλιστα αυτά τα στοιχεία τα πήρε ο κύριος Μουσταφά Ακιντζή και τα έκανε ανάρτηση πριν από λίγο στο Twitter, προκαλώντας μια σύγχυση. Δηλαδή έδειξαν ποσοστά με βάση του συνόλου των καλπών και όχι των ψήφων. Το TRT, το λεγόμενο κρατικό, το παράνομο αυτό κανάλι, λέει ότι τα ποσοστά είναι στο 32,9 για Τατάρ και 29,11 για Ακιντζή, πλην όμως τα ιδιοκτησίας κανάλια δείχνουν διαφοροποιημένα ποσοστά. Ένα τουλάχιστον κανάλι και συγκεκριμένα τον Γκέντς. Δεν γνωρίζουμε για τα άλλα. Αλλά τα περισσότερα κανάλια δείχνουν αυτά που μεταδίδει τον BRT το κρατικό. Δηλαδή που έχει προβάδισμα ο Τατάρ 32,9% και ο Ακιντζή με 29%. Ναι. Είναι η εικόνα, να πούμε, Κυριάκο, ότι που βλέπουμε... Και εδώ έχουμε μία συγχύση. Ναι, είναι η εικόνα που βλέπουμε και εμείς στους δέκτες μας τώρα. Δηλαδή τα αποτελέσματα που μεταδίδει το BRT. Μάλιστα. Ποιο είναι το κλίμα εκεί? Και στην ουσία όλα αυτά γίνονται... Είναι πολλωμένο το κλίμα εδώ στα κατεχόμενα, εδώ και αρκετές ημέρες. Κυρίως λόγω των πολιτικών παρεμβάσεων της Τουρκίας. Είναι πολύ καλό γνωστό σε όλους το δωράκι που έκανε στον εκλεκτό της, τον κύριο Τατάρ, με το άνοιγμα του παραλιακού μετόπου της περίκλησης Αμοχώστου. Το δωράκι με την επαναλειτουργία του αγωγού Τουρκίας κατεχομένων ακριβώς πριν από μερικές ημέρες. Ενώ εξέχουμε και τις παρανομίες του Μπαρμπαρός που συνεχίζονται στην Κυπριακή ΑΟΣ. Αυτές οι παρεμβάσεις της Τουρκίας έχουν πολλώσει το κλίμα. Βεβαίως να πούμε ότι σήμερα, τουλάχιστον με βάση την ενημέρωση που έχουμε, δεν υπήρξε κάποιο σοβαρό επεισόδιο. Μόνο με μερικές παραβιάσεις ό,τι αφορά την διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, όπως μαθαίνουμε, όλοι οι υποψήφοι βρίσκονται είτε στα επιτελεία τους, είτε στις οικίες τους και παρακολουθούν τις εξελίξεις. Μέχρι τις 9.30 ή 10 το βράδυ θα γνωρίζουμε τα τελικά εκλογικά αποτελέσματα και θα περάσουν στο δεύτερο γύρο, γιατί δεν φαίνεται ότι κανείς είναι πολύ μακριά και οι δύο δεν συγκεντρώνουν πέραν του 50%. Μάλιστα. Οπότε σίγουρα θα έχουμε δύο γύρους. Σε ευχαριστώ πολύ, Κυριάκο. Θα επανασυνδεθούμε αργότερα μαζί σου. Είναι...